Καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Η συγκεκριμένη Ελληνική Αεροποστολική Ένωση, που έχει αρχηγό της τον Ιωνάθαν Μακρύ, κάθε χρόνο επιλέγει περιοχές της πατρίδας μας. Βλέπετε εδώ στο έντυπο που έστειλαν στους ιερείς και στον επίσκοπό μας μόνο, δείχνει τις περιοχές που πηγαίνουν. Φέτος είναι οι περιοχές, όπως είπαμε, της Καστοριάς, Κοζάνης, Πιερίας, Φλόρινας. Και την επόμενη χρονιά θα πάμε παρακάτω. Και μάλιστα εκείνο που μου έκανε εντύπωση στο έντυπο αυτό λέει ότι για να συμμετέχει κανείς στη διανομή του υλικού αυτού πρέπει να πληρώσει κιόλας. 100, να το γράφει εδώ ξεκάθαρα, 120 ευρώ για να συμμετέχει κανείς στη διανομή αυτού του υλικού. Τώρα, θα πει κανείς, μα τι κακό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθαν και μας μοιράζουν την Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη αυτή έχει κάτι κακό. Να θέσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεχτήκαμε πολλά μηνύματα από τους ανθρώπους και δικαιολογημένα. Η Καινή Διαθήκη αυτή είναι μια Καινή Διαθήκη σε νεοελληνική μετάφραση, έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ποια είναι η μοναδική μας ένσταση για αυτή την Καινή Διαθήκη? Οι Ορθόδοξοι Έλληνες αγαπούμε πολύ και το αρχαίο κείμενο. Γι' αυτό και στις περισσότερες Καινές Διαθήκες που έχουμε, έχουμε από τη μία μεριά το αρχαίο κείμενο και από την άλλη το νεοελληνικό. Και όταν κάπου δεν καταλαβαίνουμε αυτά που λέει το αρχαίο, προστρέχουμε στο ελληνικό. Έτσι. Γιατί είναι σημαντικό το ότι η Αγία Γραφή γράφτηκε για πρώτη φορά από τους Αποστόλους, Ευαγγελιστές κλπ. Στο αρχαίο ελληνικό κείμενο. Που σημαίνει αυτό και την αυθεντική ερμηνεία. Γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν κάποιος πάρει, κάνει μία μετάφραση. Αυτή η μετάφραση γίνει άλλη μετάφραση. Ορισμένες λεπτές έννοιες πόσο μπορούν να αλλάχθουν. Όπως αυτό. Υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μοναδικό είναι ότι είναι απλή ελληνική. Κατά τα άλλα είναι Καινή Διαθήκη καλή. Όχι. Είναι μετάφραση που έχει γίνει από καθηγητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είναι καλή η Καινή Διαθήκη. Εάν κάποιος θέλει να την κρατήσει, μπορεί να την κρατήσει. Εάν κάποιος αισθάνεται κάπως άβολα, μπορεί να την πάει στην ενορία του μαζί με όλο το σακουλά και να το επιστρέψει πίσω. Να τονίσουμε εδώ βέβαια ότι όλα τα σπίτια μας νομίζω ότι έχουν Καινές Διαθήκες, διότι πριν από χρόνια η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς είχε διανύμει Καινές Διαθήκες σε όλα τα σπίτια. Ένα αυτό. Και δεύτερον, με την παρένεση και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ, σε κάθε γάμο δίνουμε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, αλλά και όποιος θέλει, εμείς το έχουμε ανακοινώσει σε ενορίες μας, μπορεί να έρθει και να ζητήσει και να πει: Πάτερ, θέλω μια Καινή Διαθήκη. Και δωρεάν λαμβάνει μια Καινή Διαθήκη. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος για την διανομή μιας Καινής Διαθήκης, άρα από πίσω υπάρχει κάτι άλλο. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί φαίνεται από, μάλλον δεν φαίνεται ξεκάθαρα, έτσι όπως γράφει και το φυλάδιο ή το σακουλάκι το οποίο χρησιμοποιείται για τη διανομή, δεν φαίνεται ξεκάθαρα από πού προέρχεται η συγκεκριμένη Ναι. Είναι κάποια αίρεση αυτό, ναι, ο πατέρα Λεωνίδα. Και γράφει μάλιστα ότι είναι εγκεκριμένη από την Ιερά Σύνοδο. Ναι. Η Καινή Διαθήκη έχει την έγκριση της Ιεράς Συνόδου. Αυτό είναι το κομμάτι που ονομάζεται Καινή Διαθήκη. Τελείωσε αυτό το θέμα. Το υπόλοιπο υλικό που έχουν μέσα όμως είναι υλικό νεοπροτεσταντικό. Προτεστάντες, νεοπροτεστάντες. Καταρχήν, εγώ θα σας πω για το δώρο που υπάρχει στο σακουλάκι τους. Λέει το σακουλάκι τους: ένα δώρο για σένα κάθε σπίτι. Η Αγία Γραφή κάθε σπίτι από κάτω τονίζει και το έχει μέσα σε θαυμαστικά. Αυτό το πακέτο δεν έχει καμία σχέση με αιρέσεις, μάρτυρες του Γεχοβά, Μορμόνους κτλ. Εδώ είναι μια μεγάλη πλάνη, ένα ψέμα. Διότι όντως πρόκειται για συγκεκριμένη νεοπροτεσταντική ομάδα, έτσι, Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση. Άρα ψεύδονται στο σακουλάκι με αυτό που λένε. Απ' την άλλη μεριά επίσης, έχουν μια φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Χρυσοστόμου, που λέει ότι αιτία όλων των κακών του κόσμου είναι η άγνοια των γραφών, Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για μας δεν είναι Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και βέβαια εδώ φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αναγνωρίζουν τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Θα σας πω κάτι άλλο επίσης. Στα έντυπα που δώσανε, για να καταλάβουμε το δόλο που υπάρχει, γράφουνε το πιστεύω. Το πιστεύω όπως το λέμε εμείς. Και μπαίνοντας κανείς και στην ιστοσελίδα τους, που παραπέμπουν στην ιστοσελίδα τους εδώ στα έντυπα, λένε: πιστεύουμε κανονικά στο πιστεύω.
Εμείς στην ιστορία μας μάθαμε και ξέρουμε και στα θρησκευτικά μας πότε έγινε το πιστεύω. Το πιστεύω έγινε στην πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. 325 μετά Χριστό, έτσι, και 381, πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Ποιοι κάναν τις Οικουμενικές Συνόδους? Άγιοι της Εκκλησίας μας. Άγιος Νικόλαος, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Αλέξανδρος, Αλεξανδρίας. Μία χωρία 318 θεοφόρων πατέρων καταρτήσανε και πρώτη φορά μάλιστα τον κανόνα της Αγίας Γραφής, δηλαδή το ποια βιβλία περιέχονται στην Αγία Γραφή και ποια δεν κάνουν, είναι αιρετικά, είναι απόκριφα. Πρώτα ο Άγιος Αθανάσιος σε μία επιστολή του προς τις περιοχές που πήμενε λέει τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Άρα και ο κανόνας της Καινής Διαθήκης, αλλά και το πιστεύω πώς το έχουμε, καθιερώθηκαν από την επίσημη Εκκλησία του Χριστού στην πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Άρα, ένα συμπέρασμα για όλα αυτά, ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει δόλος από πίσω. Είναι κάτι ανησυχητικό. Γιατί είναι κάτι ανησυχητικό? Γιατί εφόσον δέχονται την Καινή Διαθήκη και το πιστεύω, σας ρωτώ και πείτε μου με την απλότητα του κάθε ανθρώπου, δεν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να δέχονται και τους πατέρες Εκκλησίας? Διαγράφουν όμως τους πατέρες Εκκλησίας, δεν τους δέχονται. Διαγράφουν και την Εκκλησία του Χριστού, δεν τη δέχονται. Διαγράφουν τα μυστήρια της πίστεως, δεν τα δέχονται. Προτεστάντες δεν δέχονται τίποτα άλλο εκτός από την Αγία Γραφή. Η Εκκλησία μας θεωρεί αίρεση. Ξεκάθαρα. Είναι μια νεοπροτεσταντική αίρεση. Οπότε ο καθένας θα πρέπει να φυλαχθεί. Ναι, να ρωτήσω κάτι, επειδή έχουμε και κάποια κρούσματα εμφάνισης μαρτύρων του Ιεχωβά στα σπίτια, οι οποίοι προσπαθούν και να συνομιλήσουν με τους πολίτες. Τι θα πρέπει να κάνουμε, οι πιστοί, πατέρα Νικόλα? Και στις δύο περιπτώσεις. Ναι, και για τις δύο περιπτώσεις. Ναι, και στις δύο περιπτώσεις. Και στην περίπτωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, η οποία είναι περίπτωση διαχρονική και που δεν θα εξελιχθεί. Έτσι. Γιατί δεν θα εκλείψει ποτέ? Γιατί για τους μάρτυρες του Ιεχωβά η διανομή υλικού από σπίτι-σπίτι είναι η λατρεία τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα γίνεται πάντοτε. Συμπληρώνονται δελτία από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, όπου σημειώνουν τις ώρες που πήγανε και έτσι κάποιος μπορεί να αναδειχθεί μέσα στην λατρεία της Σκοπιάς. Εδώ βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε. Η Καινή Διαθήκη που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι παντελώς διαφορετική. Λέει απ' έξω και θα το έχετε κατά νου, όπου συναντούμε μια Καινή Διαθήκη που λέει απ' έξω μετάφραση του νέου κόσμου, είναι το μαρτύριο του Ιεχωβά και είναι αλλαγμένη 100%. Λείπουν και κεφάλαια, λείπουν λέξεις, έχουν αλλαχτεί πάρα πολλά πράγματα. Το μαρτύριο του Ιεχωβά. Αυτή εδώ όμως είπαμε είναι καλή. Πώς αντιμετωπίζουμε έναν τέτοιο άνθρωπο? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί χαρακτηριζόμαστε από το ήθος μας. Και το ήθος του Ορθόδοξου Χριστιανού είναι ήθος όμορφο, είναι ήθος πολιτισμένο, είναι ήθος που έχει την ανοχή για τους άλλους ανθρώπους. Αρκεί βέβαια οι άλλοι να σέβονται και τη δική μας ελευθερία. Οπότε, έρχονται στην πόρτα μας, συγκεκριμένη ομάδα, δίνουν τους ακροάκι. Ευχαριστώ πολύ. Έχω Καινή Διαθήκη. Η Εκκλησία μας έχει δώσει. Δεν μου χρειάζεται. Ή το βρήκα. Το παίρνω, είπαμε, ή κρατώ την Καινή Διαθήκη. Όμορφα και ωραία. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να συμμετάσχω στα υπόλοιπα έντυπα. Έχει ένα έντυπο μέσα επίσης σε αυτά που λάβαμε για κατασκηνώσεις. 80 ευρώ το άτομο. Μα η Εκκλησία η τοπική. Αυτή τη στιγμή έχει σε εξέλιξη τις κατασκηνώσεις όπου θα φιλοξενηθούν και είναι ωραίο να τις επισκεφτείτε τις κατασκηνώσεις κάποια στιγμή. Γύρω στα 400 παιδιά. 400 παιδάκια χωρίς καμία διάκριση, χωρίς να κοιτούμε καν το θρήσκευμα, γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι μουσουλμάνοι στην κατασκηνωσή μας, ξέρετε, θα πάνε και θα φιλοξενούν παντελώς δωρεάν έτσι, όλο αυτό το διάστημα του Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από κάποιες άλλες κατασκηνώσεις που έχουν από πίσω τον δόλο, που έχουν από πίσω την πονηριά, που έχουν από πίσω τον προσελητισμό? Όχι βέβαια.